Σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο βρίσκεται το ζήτημα της Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να διαμηνύουν από τη μία ότι δεν σκοπεύουν να επιτεθούν, αλλά από την άλλη να παραμένουν ανοιχτές σε κάθε πιθανό σενάριο. Από το Κάιρο, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί ανοιχτά την Τουρκία να σταματήσει να ενθαρρύνει στρατιωτικά το Κίεβο. Настоятельно рекомендую проанализировать ситуацию, проанализировать вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали вот эти вот милитаристские настроения. Της αιχμήρης αυτής δήλωσης προηγήθηκε η τοποθέτηση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί κλιμάκωση της έντασης, είναι όμως έτοιμη να βοηθήσει αν χρειαστεί. Ομούν ηλάκını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη σε ανώτατο συναγερμό, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σαφής. Σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία θα υπάρξουν συνέπειες, χωρίς να διευκρινίζει το είδος των ενδεχόμενων αντιπίνων. The question is Russia going to continue to act aggressively and recklessly? If it does, the president's been clear, there'll be costs, there'll be consequences. Ο ίδιος ο Μπλίνκεν θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Reuters, μαζί με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν στις Βρυξέλλες, όπου θα συναντήσουν τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ. Την ίδια ώρα το Κίεβο ανακοινώνει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν έχει λάβει όμως καμία απάντηση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πάντως τονίζει ότι η Ρωσία δεν δέχεται το ενδεχόμενο ενός πολέμου και ότι αδιάκοπα προσπαθεί να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης.